Την εκτίμηση ότι η αύξηση στις συντάξεις από το 2023 θα φτάσει το 7% και θα αφορά 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους, έκανε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, ο οποίος παράλληλα δήλωσε ότι άλλο 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι θα ωφεληθούν και θα δουν αύξηση από την κατάργηση της έκτακτης εισφοράς. Για αυξήσεις φτώχειας έκαναν λόγο συνταξιούχοι στο Ηράκλειο. Οι τυχόν αυξήσεις που πομποδός λέγονται στα κανάλια περί 7% ουσιαστικά δεν καλύπτουν ούτε το 12% του τιμαρίθμου που αυξήθηκε. Άρα λοιπόν είναι αυξήσεις φτώχειας, αυξήσεις ανέχειας. Λέει λατούνε τις συντάξεις μας. Μας έχουν φτάσει στο χειρότερο σημείο που μπορούσαμε να φτάσουμε, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε τα καθημερινά μας και θέλουμε πίσω τη ζωή μας. Συνταξιούχοι κατέβηκαν στους δρόμους προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα όσα δραματικά βιώνουν με τις οικονομικές αντοχές τους, όπως περιέγραψαν, να εξαντλούνται. Μας κόψαν του καθενός 400 ευρώ από τη σύνταξη με τα επικουρικά ταμεία, μας κόψαν 20-25 χιλιάδες από το ΕΦΑΠΑΞ για να στηρίξουμε την πατρίδα μας. Τα λεφτά λοιπόν αυτά, επειδή ήταν δικά μας, τα θέλουμε πάλι πίσω. Η σύνταξή μας όλο και γίνεται πιο μικρή, πιο κουτσουρεμένη και δεν τα βγάζουμε πέρα δυστυχώς ούτε μέχρι τα μισά του μήνα. Και παράλληλα θέλουμε υγεία. Θα πρέπει πραγματικά η πρωτοβάθμια υγεία να λειτουργήσει επιτέλους σε αυτόν τον τόπο. Ζητάμε αυξήσεις γιατί είχε το εισόδημά μας χαθεί κατά 20%. Δεν είμαστε απόμαχοι. Πώς είσαι γέρος να μην δίνει σημασία. Λένε το παλιό κρασί τι λέχει την αξία. Χρήσιμος να αισθάνεσαι πως είσαι. Τη λέξη άχρηστος από τα χείλη σβήσε. Ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας τρίτης ηλικίας, συνταξιούχοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία των Λιονταριών, διεκδικώντας μεταξύ άλλων αυξήσεις στις συντάξεις, επιτάχυνση των διαδικασιών, στην απονομή νέων συντάξεων και τη διόρθωση αδικιών στους πολίτες που δήλωσαν μικρά εισοδήματα από αγροτική ενασχόληση, αντικρίζοντας ωστόσο μεγάλο ψαλίδισμα στη σύνταξή τους. Έχουμε ένα χωράφι, παίρνουμε 300 ευρώ από την πώληση του λαδιού και μας κόβουν 60% από τη σύνταξή μας γιατί είμαστε αγρότες, ενώ δεν είμαστε αγρότες. Ουσιαστικά βιώνουν τις πολιτικές Μητσοτάκη με την πληθωριστική κρίση που είναι μακράν μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη, με το κόστος στην ενέργεια να είναι μακράν μεγαλύτερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη, μια άνηση παρτίδα.